Όπως σας είπα και λίγο πριν, κυρίες και κύριοι, μαζί μου είναι η κυρία Ελένη Σιάση από τη Νέα Δημοκρατία, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σιάση, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Ντόκα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το προσφυγικό. Είχαμε μια καλή πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού που παίρνει προσωπικά το ζήτημα των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων εδώ στη χώρα μας, με την έννοια του σχεδιασμού, της εποπτείας των δομών. Προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να κάνει μια πολύ καλύτερη δουλειά όσον αφορά στα παιδιά που είναι εδώ ασυνόδευτα, γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά αγνοούνται. Μιλούσαμε και λίγο πριν με τον πρώην βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Στέφο, για αυτό το θέμα. Βέβαια, πολλά από αυτά τα παιδιά, από τα 1.200 που αγνοούνται, μπορεί να έφυγαν παράτυπα από τη χώρα. Μακάρι να έφυγαν. Ο ίδιος όμως ο Γιάννης Στέφος, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, λένε ότι όλα αυτά είναι επικοινωνιακά κόλπα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που παίζει με ένα ευαίσθητο θέμα, όπως είναι τα μικρά παιδιά. Εγώ λέω ότι είναι μια αξιόλογη πρωτοβουλία. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θέλω να ακούσω γιατί το κάνει τώρα ο κ. Μητσοτάκης, ποια είναι τα κέντρα, που μπορεί να είναι και επικοινωνιακά εδώ που τα λέμε, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον. Όπως είπατε, κύριε Ντόκα, πρόκειται για μια αξιόλογη πρωτοβουλία, την οποία έλαβε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, και οφείλουμε να τον συγχαρούμε και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι μας, για αυτή ακριβώς την πρωτοβουλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Δεν είναι επικοινωνιακό. Και κανείς ειλικρινά δεν μπορεί από αυτό το θέμα να βγάλει κάτι έτσι ώστε να πει ότι θα είναι προς όφελος επικοινωνιακό. Και αυτό το λέω γιατί τα παιδιά αυτά, τα ασυνόδευτα λοιπόν προσφυγόπουλα, υπάρχουν στη χώρα μας, όπως υπάρχουν επίσης και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως μέχρι σήμερα καμία από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έλαβαν καμία απόφαση για τα παιδιά αυτά. Έτσι είναι. Και είναι ντροπή για την Ένωση, το είπα και λίγο πριν να το ξαναπώ. Εννοείται, αυτό είναι πραγματική ντροπή. Εννοείται, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να εστιάζει πάνω στα θέματα και στο ηθικό μέρος των πραγμάτων και όχι μόνο στο οικονομικό. Εξάλλου, γι' αυτό υποτίθεται ότι έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για τις οικονομικές συγκλίσεις, αλλά και για να ασχολείται με θέματα ηθικά, με ζητήματα ανθρωπιάς. Ερχόμαστε λοιπόν πάλι στο θέμα αυτό με τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πολλά από αυτά τα παιδιά πέφτουν θύματα πορνείας, είτε τα βγάζουν, το λέω απλά, στους δρόμους για να ζητιανεύουν, να επαιτούν. Οπότε, σαφώς πρέπει όλοι μας, ολόκληρη η κοινωνία, να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό και είναι πάρα πολύ λυπηρό και τραγικό να ξέρουμε ότι μέσα στη χώρα μας υπάρχουν αυτά τα παιδιά και βρίσκονται μέσα σε διαμερίσματα, κλειστά και στο κέντρο της Αθήνας, και από εκεί τα εμπορεύονται κυκλώματα επιτίδη, έτσι ώστε να εκπορνεύονται οι ψυχές αυτές, αλλά όπως επίσης και να ζητιανεύουν. Εδώ όμως θέλω να πω και κάτι άλλο. Παράλληλα με αυτά τα ανήλικα προσφυγόπουλα, όπου εμείς όλοι οφείλουμε να στηρίξουμε, πρέπει να πω ότι υπάρχουν και τα δικά μας τα παιδιά εδώ. Και εννοώ τα παιδιά των Ελλήνων πολιτών και των ελληνικών οικογενειών, τα οποία και αυτά υποφέρουν, γιατί υπάρχουν παιδάκια που ξέρουμε πολύ καλά ότι βρίσκονται σε ιδρύματα, που βρίσκονται σε ορφανοτροφία και στην πόλη μας και στην περιοχή μας, και αυτά τα παιδιά οφείλουμε εμείς να τα στηρίξουμε, όπως επίσης υπάρχουν και τα παιδιά αυτά που οι γονείς τους έχουν χάσει τις δουλειές τους και δεν έχουν βρει ακόμη μία εργασία. Εντάξει, υπάρχει για να μια διαβάθμιση σε όλα αυτά όμως. Ναι, άλλο να είσαι προσφυγόπουλο σε μια ξένη χώρα, και άλλο βέβαια να είσαι σε ένα ορφανοτροφείο, και άλλο ο πατέρας σου και η μάνα σου να μην έχουν δουλειά. Ναι, είναι διαφορετικά πράγματα. Σαφώς είναι διαφορετικά και γι' αυτό αγγίζουμε όλα τα θέματα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω. Να. Γιατί πού θέλω να καταλήξω. Στο ότι σήμερα στις μέρες μας και ειδικά τον τελευταίο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα βλέπω πολλά περιστατικά βίας, υπάρχει έκρηξη βίας στα σχολεία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα παιδιά, το ξέρουμε πολύ καλά, ότι έχουν πολύ ευαίσθητη ψυχολογία και πολλά παιδιά είναι από οικογένειες ταραγμένες και οι οικογένειες έχουν ταραχτεί και αυτές από την οικονομική κρίση η οποία μαστίζει την χώρα μας εδώ και 10 χρόνια. Οπότε θεωρώ και πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να είμαστε δίπλα σε όλα τα παιδιά. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα
και φτάνουμε στα δικά μας και στα δικά μας παιδιά. Με μια διαβάθμιση και όμως, κυρία Σιάση. Το εννοείται, ωραία, αυτό, το είπα, αυτό ναι, που λέτε ωραία. Εσείς κύριε Ντόκα είναι διαφορετικό. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι οφείλουμε ως κοινωνία, ως ελληνική πολιτεία ωραία. Να στηρίξουμε όλα τα παιδιά. Ανεξάρτητα από το χρώμα, συμφωνώ ανεξάρτητα σε αυτό απόλυτα. Από τη θρησκεία, ανεξάρτητα από τις φυλετικές διακρίσεις. Πρέπει να σταθούμε όλοι μας δίπλα στα παιδιά. Τώρα, πώς βλέπετε την ισχυρή δημοφιλία που απολαμβάνει η Νέα Δημοκρατία, αυτή η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Πού οφείλεται αυτό, σύμφωνα με τη δική σας οπτική? Γιατί πραγματικά οι δημοσιοποίησεις καταγράφουν μια ισχυρή δημοφιλία. Βέβαια, θα μου πει κανείς ότι είναι μόλις σχεδόν ούτε πέντε μήνες από τις τελευταίες εκλογές, από την νίκη στις εκλογές του κ. Μητσοτάκη. Όμως υπάρχει μια ισχυρή δημοφιλία. Πού οφείλεται, κύριε Ντόκα, στο ότι ο Πρωθυπουργός, το έχω ξαναπεί, προεκλογικά είπε κάποια πράγματα και αυτά τα πράγματα τώρα τα κάνει πράξη. Λίγα υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά λοιπόν τα λίγα. Βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικό όμως όταν γίνονται πραγματικότητα. Όλα τα χρόνια, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε χορτάσει από πολύ μεγάλα λόγια. Έχουμε χορτάσει από ψεύτικα λόγια πολλών πολιτικών. Αυτά πλέον όμως πρέπει να σταματήσουν στη χώρα αν θέλουμε πραγματικά να βγούμε από τα οικονομικά διέξοδα τα οποία μας ταλανίζουν και τα οποία έχουν φέρει τη χώρα πίσω πάρα πολύ. Και να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα χρόνια υποφέραμε όλοι μας πάρα πολύ από την κρίση. Και σαφώς ακόμη υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά, έτσι ώστε να εξανεμιστούν τα προβλήματα των συμπολιτών, αλλά και όλων μας μέσα σε λίγους μήνες. Χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται διαρκής αγώνας από όλους. Και πάνω απ' όλα πρέπει να πω ότι χρειάζεται και ενότητα και σύμπλευση σε πολλά πράγματα. Όπως αυτά στα οποία αναφερθήκαμε στην αρχή τώρα της συζήτησής μας. Γιατί σαφώς το μεταναστευτικό είναι πολύ σοβαρό θέμα για τη χώρα. Ξέρουμε ότι πάρα πολλούς Έλληνες τους ανησυχούν πάρα πολλά ζητήματα και σε σχέση με το μεταναστευτικό, όπως επίσης πολλά θέματα ακόμη τους ανησυχούν και με θέματα εργασιακά, όπως είπα πριν. Γιατί και αυτό, κύριε Ντόκα, που είπα πριν στο Δελτίο για τα σχολεία και για τη βία, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και επειδή ασχολείστε με την εκπαίδευση, είστε η ίδια εκπαιδευτικός, δεν είστε στο δημόσιο, αλλά είστε εκπαιδευτικός, αυτό που λέτε έχει σημασία. Ναι, και με ανησυχεί πάρα πολύ και με στενοχωρεί το ότι υπάρχει βία μέσα στα σχολεία. Οπότε έχουμε χρέος όλοι μας, οι εκπαιδευτικοί που είναι στα δημόσια σχολεία, οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι στην ιδιωτική εκπαίδευση, εγώ είμαι στο φροντιστηριακό χώρο, όμως βλέπω τα παιδιά, ακούω τα παιδιά καθημερινά και ξέρω τα προβλήματά τους και σε τι ανησυχία βρίσκονται. Και γι' αυτό, οπότε, έχει σημασία αυτό που γι' αυτό είπα πριν ότι οφείλουμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τώρα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναθεώρηση συντάγματος ολοκληρώνεται. Πρόεδρος Δημοκρατίας με 120 ψήφους στο τέλος-τέλος της διαδικασίας. Δηλαδή, πρόεδρος με εκλογή διοικητή 10. Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, κύριε Ντόκα. Και είναι έτσι όμως τεχνικά. Ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλέγεται με 120 ψήφους. Όπως οι πρόεδροι, οι διοικητές των 10. Εδώ έχουμε ένα θέμα. Ο κύριος Μητσοτάκης θέλησε να αποσυνδέσει απόλυτα την εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας από εκλογές, από προσφυγή στις κάλπες. Και μήπως φτάσαμε στο άλλο άκρο. Όχι, δεν φτάνουμε στο άλλο άκρο. Σωστά έπραξε σε αυτό το θέμα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Γιατί πραγματικά δεν γίνεται να ταλανίζεται η χώρα κάθε φορά που γίνονται οι εκλογές για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μήπως όμως έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο τώρα με αυτό το νομοθέτημα. Όχι, συμφωνούσε, κύριε Ντόκα, η αντιπολίτευση με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε να εκλεγεί στο μέλλον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με 300. Εντάξει, δεν πάει έτσι τώρα. Γιατί, αυτό δεν πάει το 120, έτσι, γιατί πηγαίνει αλλιώς. Αυτό το 120 δεν είναι υπερβολικό? Μισό λεπτό, για έναν πρόεδρο που πρέπει να έχει και ένα κύρος. Αφού δεν πηγαίνει έτσι όπως λέω εγώ τώρα, για παράδειγμα, γιατί να πάει έτσι όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι σαν να εκλέγεται ένας τεχνικά έτσι πρόεδρος με 120 ψήφους
εκλέγεται ένας πρόεδρος, ένας διοικητής δέκο. Έτσι τεχνικά, είναι τεχνικά. Σας είπα. Αλλά μήπως, αυτό ρωτώ, μήπως έχουμε φτάσει, γιατί πραγματικά όλοι θα συμφωνήσουμε ότι ήταν υπερβολικό από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας να προκαλούνται βουλευτικές εκλογές, εθνικές βουλευτικές εκλογές. Αλλά μήπως φτάσαμε στο άλλο άκρο, μήπως θα χρειαζόταν οπωσδήποτε ένα μίνιμουμ 151 ψήφων. Εννοώ για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μιλάμε αυτή τη στιγμή, ναι. Και πρέπει να έχει ένα κύρος τουλάχιστον 151 βουλευτικών ψήφων. Δεν θα καθεί το κύρος ούτως ή άλλως του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποτελεί καταρχάς το θεματοφύλακα του συντάγματός μας και της ελληνικής δημοκρατίας. Εμένα άλλο είναι αυτό, πείτε, το οποίο κάθε φορά με προβληματίζει, για παράδειγμα, ή μάλλον θα πρέπει να προβληματίζει όλους μας, ακόμη και τη Βουλή, σε σχέση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριε Ντόκα, πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να γνωρίζει άριστα τη συνταγματική ιστορία του τόπου μας. Θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος. Εντάξει, να μην τον προσλαμβάνουμε μέσα από ΑΣΕΠ. Μην τον προσλάβουμε μέσα από ΑΣΕΠ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καταλαβαίνω τι λέτε, Γιατί δεν είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά και σας αφήνω να ολοκληρώσετε. Όχι, δεν είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά. Αυτό που λέω όμως είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ίσως να σας βάζω και σε σκέψη και εσάς αλλά και πολλούς άλλους αυτή τη στιγμή που μας ακούν. Όταν λέω ότι θα πρέπει να είναι άριστος γνώστης της συνταγματικής ιστορίας του τόπου, της ιστορίας του τόπου μας γενικότερα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Οι προκλήσεις δεν τελειώνουν και έρχονται συνεχώς επαναλαμβανόμενες από τη γειτονική χώρα, από την Τουρκία. Ακόμη και τι βλέπουμε, ότι ακόμη και το τελευταίο διάστημα η Τουρκία έχει επιστρατεύσει στο Αιγαίο, ακόμη και το Πακιστάν, την πολεμική αεροπορία και, και την ναυτική δύναμη του Πακιστάν, οι οποίοι επιχειρούν μέσα στο Αιγαίο. Οπότε, εκτιμάται ότι είναι αυξημένος ο κίνδυνος μιας τουρκικής έντονης πρόκλησης πλέον, μιας τουρκικής επίθεσης μικρότερης ή μεγαλύτερης στο Αιγαίο. Όχι, δεν μιλάω, στην Κύπρο. Δεν μιλάω για επίθεση, κύριε Ντόκα, ούτε κινδυνολογώ, ούτε θεωρώ ότι θα γίνει αυτό που λέμε πόλεμος κτλ. Όχι, δεν λέω τέτοιο πράγμα. Η προκλητικότητα υπάρχει, είναι έντονη. Η Τουρκία αμφισβητεί συνεχώς τη συνθήκη της Λοζάνης, το βλέπουμε αυτό. Έτσι, και στη Θράκη υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία η Τουρκία αμφισβητεί, στο Αιγαίο επίσης. Οπότε γι' αυτό λέω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι ο θεματοφύλακας και της δημοκρατίας μας. Μάλιστα. Αλλά και να ξέρει όμως κάθε φορά να αντικρούει με τις αποφάσεις του και με τους λόγους του αυτά τα οποία έρχονται από τη γειτονική χώρα, η οποία, ξαναλέω, δείχνει έντονη προκλητικότητα και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πού στοχεύει. Στοχεύει ακριβώς εκεί στην εκμετάλλευση γύρω από την Κύπρο αλλά και από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ας μην κρυβόμαστε και ας μην φοβόμαστε κιόλας, κύριε Ντόκα, να αγγίζουμε κάθε φορά αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι φοβία, συμφωνώ, να αγγίζουμε αυτά τα ζητήματα. Να σας ρωτήσω, λοιπόν. Και όποτε μπορούμε ας πληροφορούμε και κάποιους συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να μην τα έχουν λάβει υπόψη τους. Να σας ρωτήσω, λοιπόν, επειδή κάποιοι λένε ότι λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου θα είναι πραγματικότητα. Τι λέτε γι' αυτό? Είναι ένα θέμα πραγματικά που καίει, αυτό που σας ρωτώ. Αλλά το ακούω εκεί έξω. Κάποιοι το λένε χαμηλόφωνα, ότι μιλώντας ρεαλιστικά, ότι στο μέλλον η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου θα είναι μια πραγματικότητα. Θα είναι η μοναδική πραγματικότητα. Τι λέτε? Με ρωτάτε τώρα αν... Πώς ακούτε αυτό. Που λένε κάποιοι που προσπαθούν να κάνουν μια ρεαλιστική αποτύπωση της πραγματικότητας του μέλλοντος ή νομίζουν ότι το κάνουν. Αυτό, όπως το είπατε, μάλλον νομίζουν ότι το κάνουν. Δεν είναι ρεαλιστική αποτύπωση αυτή, ούτε της πραγματικότητας ούτε του ελληνικού μέλλοντος. Μάλιστα. Τα εθνικά δίκαια είναι πάνω απ' όλα και πρέπει να είμαστε σε θέση και να τα γνωρίζουμε, αλλά κάθε φορά και να τα υπερασπιζόμαστε κι εμείς, όπως είπατε, με τρόπο ρεαλιστικό. Και ο ρεαλισμός είναι ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό. Μάλιστα. Δεν υπάρχει, νομίζω, κανένα θέμα πάνω σε αυτό. Είστε σαφείς. Απλά σας είπα ότι δεν είναι
κακό να γνωρίζουμε το τι συμβαίνει πέρα από την οικονομία, πέρα από τα ζητήματα τα οικονομικά. Πολλές φορές το έχουμε πει και εδώ και μαζί. Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει ως πολίτες εμείς να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Πώς είδατε εσείς προσωπικά την νομοθετική δυνατότητα που θα έχουν 500.000 Έλληνες το επόμενο διάστημα? Εάν μαζευτούν δηλαδή 500.000 υπογραφές, όπως είναι γνωστό, μετά την αναθεώρηση του συντάγματος, μια πρόταση νόμου μπορεί να συζητηθεί στη Βουλή. Μπορεί να έρθει με 500.000 υπογραφές μια πρόταση πολιτών και να συζητηθεί στη Βουλή. Είναι κάτι που απεδέχθη η Νέα Δημοκρατία στην αναθεώρηση του συντάγματος. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Είναι μια δημοκρατική διαδικασία με την οποία εγώ συμφωνώ. Και νομίζω ότι αυτό, για παράδειγμα, αποτελεί πρόοδο, κύριε Ντόκα, να, μέσα στη δημοκρατία μας. Εγώ γι' αυτό, όταν μιλάω για ενότητα και για σύμπλευση πάνω σε θέματα, αυτό είναι ένα θέμα και ενότητας και σύμπλευσης. Είναι καλό να πηγαίνουμε μπροστά με πραγματικά όμως προοδευτικά βήματα. Θεωρώ ότι αποτελεί βήμα προόδου αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, αποκλείεται από το Μαξίμου, λένε όχι, δεν γίνεται, αλλά οι πρόορες εκλογές δεν προαναγγέλλονται. Εσείς αποκλείεται να έχουμε πρόορες εκλογές το 2020 υπό την επίρρεια αυτής της δημοφιλίας που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να πάει σε εκλογές για να ξεμπερδέψει από την απλή αναλογική, να ξεμπερδέψει με την απλή αναλογική, αυτό λένε κάποιοι. Το Μαξίμου λέει όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη στο κεφάλι του Πρωθυπουργού. Εσείς το αποκλείετε προσωπικά ως τεχνική πρόγνωση? Τώρα τι σας ρωτώ, αφού ο αρχηγός σας το αποκλείει, αλλά θα ήθελα να ακούσω το σκεπτικό σας. Εγώ νομίζω, κύριε Ντόκα, ότι η χώρα μέσα στο 2020 δεν χρειάζεται εκλογές. Και αυτά που λέτε και τα γνωρίζω και τα διαβάζω και καθημερινά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μάλιστα πολλοί άνθρωποι που είναι κοντά και στον Πρωθυπουργό του εισηγούνται αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να πάει σε εκλογές μέσα στο 2020. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η χώρα αυτή τη στιγμή και μέσα στη νέα χρονιά δεν χρειάζεται πάλι εκλογές. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση πρέπει να τα φέρει σε πέρας και πρέπει πραγματικά να γίνουν βήματα έτσι ώστε να έρθουν επενδύσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Να μην ξεχνάμε, κύριε Ντόκα, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν στο εξωτερικό τα χρόνια αυτά τα δύσκολα της κρίσης. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι δυστυχώς με όλα αυτά τα μνημόνια τα οποία ήρθαν στην Ελλάδα και η φτώχεια παγιώθηκε, αλλά και η ανεργία δυσκολεύει πάρα πολύ τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι αυτά είναι τα ζητούμενα, τα σημαντικά, και πάνω εκεί πρέπει η κυβέρνηση να κάνει τα βήματά της και θα τα κάνει τα βήματά της. Οπότε συμφωνώ απόλυτα και με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει και αποκλεί τις εκλογές μέσα στο 2020. Κυρία Σιάση, σας ευχαριστώ για την πολύ καλή συζήτηση, για την ενδιαφέρουσα και συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Κυρίες και κύριοι, προχωρώ. Μια 60χρονη συνελήφθη στα Γιάννενα, κατηγορούμενη για συμμετοχή σε κύκλωμα που συστηματικά εξαπατούσε συνήθως ηλικιωμένους συμπολίτες. Με τηλεφωνικές επαφές, αυτό το κύκλωμα ζητούσε από τα θύματα του χρήματα για υποτιθέμενες εγχειρήσεις, έκτακτες εγχειρήσεις κοντινών συγγενών ή επίσης ψεύτικες συλλήψεις που θα μπορούσε